Καλησπέρα συντρόφισσες και σύντροφοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, εκείνους που ήρθαν από το εξωτερικό, αλλά και ταξίδεψαν από διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας για να είναι σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω όλες και όλες που παρευρίσκεστε και θα παρευρεθείτε, ελπίζω, και αύριο στη συζήτηση που οργανώνει το Art Project. Ελπίζω να κρατήσω το χρόνο μου τόσο καλά όσο το έκαναν οι προηγούμενοι ομιλητές. Επιτρέψτε μου όμως να πω εξ αρχής ότι νιώθω ότι δεν θα τα καταφέρω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Από τη χθεσινή μέρα που είχε σαν θέμα την Ευρώπη σε κρίση, άνοιξε συζήτηση για τα πλατιά κόμματα. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όπως υπογράμμιζε ο Λένη, στον πολιτικό αγώνα κάθε φορά τα κρίσιμα εργαλεία, τα κρίσιμα όπλα είναι τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές οργανώσεις που είτε είναι διαθέσιμα είτε πρέπει να εφευρεθούν. Η συγκρότηση λοιπόν των πλατιών κομμάτων ήταν μια απόπειρα απάντησης στα προβλήματα των αμυντικών αγώνων της τάξης μας απέναντι στον καλπασμό του νεοφιλελευθερισμού. Ήταν μια απόπειρα να αντιμετωπιστεί η διαλυτική κρίση των εργατικών κομμάτων, τόσο αυτών των σοσιαλδημοκρατικών, όσο και των σταλινικών, και της στασιμότητας ή και υποχώρησης των οργανώσεων της επαναστατικής αριστεράς που είχε παράξει ο Μεγάλος Μάης του 1968 στην Ευρώπη. Και έτυχε σε εμάς, εδώ στην Ελλάδα, στη ριζοσπαστική και στην αντικαπιταλιστική της αριστερά, για μια σειρά λόγους που δεν έχω τώρα το χρόνο να αναπτύξω, να είμαστε αυτοί που δοκιμαστήκαμε στις στιγμές της συγκρότησης, της ανόδου και της πτώσης ενός πλατιού κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαστε, μετά την ταπεινητική συνθηκολόγηση του περσινού καλοκαιριού, αυτοί που σηκώνουμε το βάρος, το βαρύ καθήκον μάλλον, της εξαγωγής συμπερασμάτων. Να πω, σύντροφοι και συντρόφισσες εξ αρχής, ότι ο τρόπος που αποφασίσαμε να συμπεριφερθούμε σε αυτή τη νέα κατάσταση ήταν η στάση του πολιτικού αγωνιστή. Εύκολα σήμερα λέγεται, δύσκολα γίνεται. Πάντως ήταν η προσπάθεια να απαντήσουμε εν κινήσει και σε παράταξη μάχης. Δεν επιτρέψαμε στον εαυτό μας την πολυτέλεια του αναστοχασμού. Αποφύγαμε μια παθητική αναμονή αναγκαίας ορίμασης και του εαυτού μας και των άλλων, χωρίς αυτό ποτέ να σημαίνει ότι υποτιμάμε τη σημασία της συζήτησης, της αναγκαίας συζήτησης, που είναι ανάγκη από τη μια σημαντικής πρωτοπορίας οργανωμένων δυνάμεων και ανένταχτων αγωνιστών που ανεπλάκησαν στο εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ και που δεσμεύτηκαν σοβαρά σε ένα πρόγραμμα ταξικής ανατροπής, αλλά και ως ανάγκη ενός πλατύτερου δυναμικού κόσμου, μεγάλων τμήματων της κοινωνίας, που έδωσε το καλύτερό του εαυτό σε αυτή τη διαδρομή και τώρα βασανίζεται από ερωτήματα και απαιτεί απολογισμούς τέτοιους που να τον βοηθούν στην ανασύνταξή του. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να δηλώσω περήφανη, χωρίς κανένα ίχνος κομματικού πατριωτισμού, για τη δυνατότητα διοργάνωσης αυτού του Διεθνούς Τριημέρου, περήφανη για τις προσπάθειες του site του Art Project, της Εφημερίδας Εργατικής Αριστεράς, της δουλειάς των συντροφισσών και των συντρόφων του Κόκκινου Δικτύου και της Διεθνιστικής Εργατικής Αριστεράς σε όλο αυτό το διάστημα, το τόσο επώδυνο όπως μπορείτε να φανταστείτε ή όπως το ζήσατε όλες και όλοι εδώ στην Ελλάδα. Το ζήτημα των πλατιών κομμάτων, κατά τη γνώμη μας, δεν επιδέχεται απλοϊκών απαντήσεων. Η πολιτική εμπειρία
στην Ελλάδα και διεθνώς, κατά τη γνώμη μας, έχει αποδείξει ότι η συγκρότησή τους όχι μόνο δεν υποκαθιστά, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με την προσπάθεια για την οικοδόμηση ισχυρών οργανώσεων που λειτουργούν, βρουν και σκέφτονται στη βάση του επαναστατικού μαρξισμού. Να υπογραμμίσω ότι από την αρχή ότι η ΔΕΑ, μια οργάνωση που συμμετείχε στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ και στο Αντιπαγκοσμιοποιητικό Κίνημα, μια οργάνωση που ήταν η πρώτη από αυτές τις επαναστατικής αριστεράς που πήρε την ευθύνη συμμετοχής στο ΣΥΡΙΖΑ, μια οργάνωση που και σήμερα επιμένει στην ανάγκη συγκρότησης ενός μετοπικού πολιτικού φορέα μέσα από τις γραμμές της ΛΑΕ, ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι το ιστορικό στρατηγικό δίλημα σοσιαλισμός, ρεφορμισμός ή επανάσταση είναι ξεπερασμένο. Προσπαθώντας όμως να το απαντήσουμε, εμπλακήκαμε στην πιο συγκεκριμένη προσπάθεια να το μεταφράσουμε σε πολιτική στάση, σε πολιτικές επιλογές, στις νέες δύσκολες συνθήκες και να εξακριβώσουμε στην πράξη τις δυνατότητες συστηματικής συνεργασίας με άλλα τμήματα της αριστεράς, με στόχο να δίνουμε στον κόσμο μας καλύτερες δυνατότητες για να παλέψει. Όμως ταυτόχρονα επιμείναμε στη διατήρηση των αναγκαίων επιπέδων ανεξαρτησίας, αυτονομίας, γνωρίζοντας τα διέξοδα στα οποία μπορεί να οδηγήσει η στρατηγική διαφορά που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στις γραμμές της αριστεράς. Με βάση λοιπόν την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Η τακτική της ενότητας στη δράση λογοδοτεί στις δύσκολες συνθήκες που ζει ο κόσμος μας. Ζει μια ανηλαίητη νεοφιλελεύθερη επίθεση που αφορά όλα τα πεδία ζωής του, όλα στην κυριολεξία. Και πρόκειται για μια πολύ καλά μελετημένη και οργανωμένη επίθεση με στόχο να μειωθεί δραστικά η δυνατότητα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων να αντιστέκονται αποτελεσματικά στην εκμετάλλευση και την καταπίεση. Οι μαρξιστές γνωρίζουν από καιρό ότι σε τέτοιες συνθήκες η επιλογή του ενιαίου μετόπου είναι προϋπόθεση για το ξεδίπλωμα τέτοιων αγώνων. Γνωρίζουν όμως ότι είναι και μια άλλη διαχωριστική γραμμή. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε μια σοβαρή προσπάθεια επαναστατικής τακτικής από μια εκφορά βερμπαλισμού, από μια στάση που μοιάζει πολύ καθαρή και πολύ στιβαρή, όμως στερείται της δυνατότητας παρεμβάσεων σε μαζική κλίμακα. Στην ελληνική εμπειρία και αργότερα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και από τις περιγραφές των συντρόφων νωρίτερα, είδαμε ότι οφείλουμε να επεξεργαστούμε μορφές του ενιαίου μετόπου και στο πολιτικό επίπεδο. Όπως είπα, η ΔΕΑ απάντησε θετικά στην πρόκληση της ίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από μια διπλή πίεση. Αφενός, ήταν οι κινηματικές συνθήκες, οι κινηματικές επιτυχίες που είχαν δημιουργηθεί από το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ και το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ και αφετέρου υπήρχαν οι ανάγκες πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας που δημιουργούσε ο συνδυασμός της κρίσης της μαζικής αριστεράς στην Ελλάδα και της επίθεσης της δεξιάς. Ανάγκες που μεγέθυνε, εκτόξευσε στην κυριολεξία αργότερα το ξέσπασμα της κρίσης και το ξεκίνημα της μνημονιακής επίθεσης στην Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε αυτή την τακτική βασισμένη στη θεωρητική παράδοση που μας έχει κληροδοτήσει η Τρίτη Διεθνής για το ενιαίο μέτωπο. Συνυπολογίζοντας, όπως είπα και πριν, πάντα το παράγοντα ότι συνεργαστόμαστε με τμήματα της αριστεράς με τα οποία μας χωρίζουν σοβαρές ιδεολογικές διαφορές. Στην πρώτη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ
υπερασπιστήκαμε στεναρά τη θέση ότι πρόκειται για ένα πολιτικό μέτωπο όπου η κάθε συνιστόσα θα έπρεπε να διατηρεί την ανεξαρτησία και να χρησιμοποιεί και το εργαλείο του βέτο. Και αργότερα, αρκετά αργότερα, δεχτήκαμε τη μετάβαση σε ένα πιο ενοποιημένο πολιτικό φορέα το 2013, όταν ήταν φανερό ότι στο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρωνόταν ένα πλατύτερο δυναμικό, ευρύτερο από το άθροισμα των οργανωμένων συνιστοσών. Τότε δώσαμε την έμφαση στην προσπάθεια αυτός ο κόσμος να καθορίσει το εγχείρημα μέσα από τη λειτουργία των τοπικών επιτροπών και με βάση την περιβόητη για μας οργανωτική αρχή, ένα μέλος μίας ψήφος. Όμως και εκείνη τη στιγμή αρνηθήκαμε πεισματικά την αυτοδιάλυσή μας παρά την εξαιρετικά κακοπροαίρετη πίεση που δεχτήκαμε από την ηγεσία Τσίπρα ή την καλοπροαίρετη πίεση και απέτηση άλλων συντρόφων και συντροφισσών να ακολουθήσουμε τη δικιά τους λογική αυτοδιάλυση. Σημείο δεύτερο, κατά τη γνώμη μας. Η εμπειρία στην Ελλάδα απέδειξε ξανά ότι η μεταβατική πολιτική και το μεταβατικό πρόγραμμα δεν περιορίζονται σε κινηματικούς στόχους. Ότι συχνά, αναγκαστικά, χρειάζεται να τοποθετηθούμε στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Ο κόσμος στην Ελλάδα επιχείρησε ανάμεσα στο 2010 και το 2013 με τις μορφές του αγώνα, από τα κάτω, με γενικές απεργίες, διαδοχικές πολιορκίες του Κοινοβουλίου, το κίνημα των πλατιών, γιγάντιες εργατικές λαϊκές διαδηλώσεις, να αντιμετωπίσει τη μνημονιακή κατάσταση. Βρήκε απέναντι τη γυμνή δύναμη του κράτους, το μηχανισμό της καταστολής, αλλά και όλο το διαφορετικό μηχανισμό του. Η δύναμη που διέθετε, ποσοτικά και ποιοτικά, μέσα από τις κοινωνικές του οργανώσεις εκείνη την κρίσιμη περίοδο και το γενικότερο επίπεδο της διάθεσής του για κοινωνική ανταρσία δεν άρκεσαν για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση από τα κάτω, κάτω από το βάρος της λαϊκής αντίστασης και της λαϊκής αυτενέργειας. Σε αυτή την υλική βάση πάτησε λογικισμός. Σε αυτή την υλική βάση πάτησε η εκλογική ανάθεση. Παρέμεινε όμως αριστερόστροφος παρά τις επίμονες προσπάθειες του συστήματος, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να τον αντιστρέψουν. Ο κόσμος απέσυρε μαζικά την εμπιστοσύνη του από τη Νέα Δημοκρατία, ρευστοποίησε στην κυριολεξία το ΠΑΣΟΚ, ένα από τα μεγαλύτερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη, και στράφηκε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό στήριζε τα αιτήματά του, γιατί αυτός επιχειρούσε να συνδυθεί με τους αγώνες του, ελπίζοντας βέβαια στην ανατροπή των μνημονίων και της λιτότητας δια των εκλογών, και μάλιστα πίεζε και αυτές να γίνουν και όσο το δυνατόν συντορμότερα. Και εδώ το πρώτο ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε αποτελεσματική μεταβατική πολιτική σε μια περίοδο που οι συνθήκες δεν είναι επαναστατικές ή δεν είναι ακόμα επαναστατικές, σε μια περίοδο που η λαϊκή εξέγερση δεν έχει εκδηλωθεί? Σε αυτό το ερώτημα που μας θέθηκε πολύ πιεστικά το 2012, θεωρούσαμε ότι απαντά η επιμονή στην ανατροπή της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και η διεκδίκηση μιας κυβέρνησης αριστεράς, που βέβαια βασιζόταν πάνω στην υπόσχεση για την ανατροπή των μνημονίων και της λιτότητας. Σήμερα, μέσα στην αναγκαία αυτοκριτική συζήτηση για την εμπειρία μας, αυτό κατά τη γνώμη μας είναι το πιο κεντρικό σημείο. Το ζήτημα δηλαδή της κυβέρνησης της αριστεράς. Όχι με την έννοια μιας γενικής και αφηρημένης απόρριψης του συνθήματος.
Γιατί όπως δείχνουν οι εξελίξεις σε μια σειρά χώρες, το σύστημα διατηρεί την αξία του και αναδεικνύει τους κινδύνους τόσο για το σύστημα, τόσο για τον αντίπαλο, όσο και για την ίδια την αριστερά. Επιμένουμε αυτοκριτικά σε αυτή τη συζήτηση γιατί τελικά τέτοιες τακτικές δοκιμάζονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Σημασία είχε και έχει τι επιχειρήθηκε ως κυβέρνηση αριστεράς, με ποιους και ενάντια σε ποιους. Και τελικά τι σήμαιναν οι διάφορες στιγμές που κάθε φορά προβάλλονταν συμβιβασμοί ως αναγκαίοι και αντικειμενικά επιβεβλημένοι. Εμείς και ένα πλατύτερο τμήμα της ριζοσπαστικής αριστεράς μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι υποτιμήσαμε τους κινδύνους αυτήν της τακτικής. Με την έννοια ότι δεν κατορθώσαμε να ανοίξουμε μέσα από αυτήν νέους δρόμους για την κλιμάκωση της δράσης των μαζών και ότι αποτύχαμε να φράξουμε το δρόμο σε απαράδεκτες υποχωρήσεις που εκδηλώθηκαν σταδιακά. Κάποιοι μπορεί να αναφέρονται ήδη από την περίοδο του 2012-2013, όπου όμως κορυφώθηκαν και έφτασαν στην πλήρη αντιστροφή. Σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση που εκλέχθηκε στο όνομα της αριστεράς, να είναι η κυβέρνηση του Τρίτου Μνημονίου. Συμπέρασμα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, η υλοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης της αριστεράς προϋποθέτει ένα υψηλότερο πεδίο άμεσης εμπλοκής των μαζών με τη δύναμη των οργανώσεών τους. Και αν δεν υπάρχει αυτή, δεν είναι δυνατόν να μην εκτροχιαστεί σε μια εκλογική ανάθεση. Και συμπέρασμα δεύτερο, προϋποθέτει κόμματα ή αριστερές πτέρυγες μέσα σε αυτά τα κόμματα που επιδιώκουν συστηματικά να εθαρρύνουν την εκδήλωση της λαϊκής αυτενέργειας, που αποκτούν ουσιαστικούς δεσμούς με αυτήν, δεσμούς κρίσιμους και πολύτιμους για τις κρίσιμες ταξικές στιγμές και πολιτικές επιλογές. Έτσι λοιπόν, η πολιτική νίκη στις 25 Γενάρη και η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική εξουσία έφερε στην επιφάνεια ιδεολογικές και στρατηγικές διαφορές που καλύπτονταν από τις διαρκές επιτυχίες ενός προηγούμενου διαστήματος. Ένα τμήμα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ταυτισμένο με τη μεταρρυθμιστική στρατηγική, με την ευρωκομμουνιστική παράδοση και μάλιστα στην πιο δεξιά εκδοχή της, έβλεπε τη μεταβατική πολιτική προς μια γενικότερη προσπάθεια για τη σοσιαλιστική απελευθέρωση ως μια επικίνδυνη περιπέτεια. Και έτσι λοιπόν είχαμε τη μετατόπιση σε μια real politik που έλεγε ότι βέβαια ενάντια στη λιτότητα ή μάλλον υποσχόταν τάχα δράσεις ενάντια στη λιτότητα, αλλά μέσα από το δρόμο της συνένεσης με την ντόπια κυρίαρχη τάξη και με τη συνένεση των δανειστών. Στην ουσία, το Plan A ποτέ δεν δοκιμάστηκε, γιατί υπήρχε. Και αυτό αφορούσε τη δέσμευση ότι με μονομερείς πράξεις στο εσωτερικό της χώρας θα σταματούσε ο κατήφορος της λιτότητας, ότι θα βοηθούσε στη συγκρότηση μιας εργατικής λαϊκής συμμαχίας που θα μπορούσε να στηρίξει και την αναγκαία σύγκρουση για το χρέος και την αναγκαία εξίσου ρήξη με την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Αυτό που χαρακτήρισε όλη εκείνη την περίοδο και προφανώς σήμερα είμαστε ακόμα χειρότερα ήταν η αποχή από κάθε τι που θα προκαλούσε την αστική τάξη, που θα έβαζε σε κίνδυνο τα όσα της είχε εξασφαλίσει το μνημόνιο με την εσωτερική υποτίμηση. Και βεβαίως αυτό συνοδευόταν με τη θεωρία του πάση θυσία στο ευρώ, που και τα δύο μαζί
έβαλαν τα θεμέλια για την προδοσία του καλοκαιριού του 2015. Παρόλο που εκεί είχαμε το εκπληκτικό όχι του 62% του ελληνικού πληθυσμού με κλειστές τις τράπεζες και με τους ασφιχτικούς εκβιασμούς. Σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την πτώση, η ιδέα που, όπως είπα, είχε αρνηθεί να αυτοδιαλυθεί, αντέδρασε και εσωτερικά στο κόμμα και δημόσια. Και αυτό είναι επίσης ένα συμπέρασμα. Από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε τη συμμαχία με τους ΑΝΕΛ, ψηφίσαμε όχι για πρόεδρο Δημοκρατίας τον Παυλόπουλο, ψηφίσαμε όχι στο αίτημα του Τσίπρα να εξουδετηθεί για να εφαρμόσει τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη. Μιλήσαμε ήδη από το Μάη του 2015 για την ανάγκη ενός νέου ξεκινήματος με εκδηλώσεις που οργάνωσε τότε το Art Project. Όμως δεν θεωρούμε αυτά τα σημαντικότερα από εκείνη την περίοδο. Αυτό που ξεχωρίζουμε και θέλουμε να το κρατήσουμε ως παρακαταθήκη και για τη σημερινή μας διαδρομή είναι οι αναγκαίες πρωτοβουλίες που πήραμε για τη συγκρότηση αριστερής πτέρυγας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Φτιάξαμε μαζί με άλλους αγωνιστές, συντρόφους και συντρόφισσες στο κόκκινο δίκτυο και μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του αριστερού ρεύματος συγκροτήσαμε την αριστερή πλατφόρμα. Και πιστεύω, σύντροφοι και συντρόφισσες, ότι προσπαθήσαμε και για κάτι ευρύτερο για τη δημιουργία μιας ενιαίας αριστερής αντιπολίτευσης. Τα αποτελέσματα φθηνής της δουλειάς, όχι μόνο δικά μας, αλλά όπως είπα και άλλων συντρόφων και συντροφισσών, φάνηκαν το καλοκαίρι του 2015. Η προδοσία δεν έμεινε αναπάτητη. Υπήρξε μια μαζική ρήξη μέσα στο κόμμα και χρειάστηκε ο Τσίπρας να καταφύγει σε πραξικοπηματικές ενέργειες για να φτάσει στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 και να ακυρώσει το τότε συνέδριο. Σημασία φθηνής της ρήξης νομίζω ότι είναι προφανής. Εγκαταλείποντας βουλευτικές και υπουργικές θέσεις και προνόμια, εγκαταλείποντας και άλλοι σύντροφοι, άλλες σχέσεις, όλοι εμείς μαζί διασώσαμε ένα τμήμα της αξίας των πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ στην εσωτερική αλλά και στη διεθνή συζήτηση για την προοπτική της αριστεράς. Αυτή η πράξη, όσο μεγάλη πολιτική και ηθική αξία και αν είχε, σήμερα δεν είναι αρκετή για να δώσει πολιτικές απαντήσεις. Και να πω ότι δυστυχώς, πέρα από μας, αποδείχτηκαν και τα όρια άλλων πολιτικών σχεδίων. Εννοώ, για παράδειγμα, ότι ένα τμήμα της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς που έμεινε εκτός ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας για την αναπόφευκτη προδοσία της ηγεσίας, σήμερα δεν μπορεί να μεταφράσει σε συντεταγμένο δυναμικό την εκπλήρωση της προφητείας του. Γι' αυτό για μας έχει μεγάλη αξία το δυναμικό που συγκεντρώνει, συγκέντρωσε και συγκεντρώνει η λαϊκή ενότητα. Ένα δυναμικό που με τις όποιες αδυναμίες του, και τις ξέρουμε πολύ καλά, επιμένει στη συγκροτημένη κινηματική και πολιτική παρέμβαση. Συνεχίζοντας και κληρονομώντας την παρέμβαση της αριστερής πλατφόρμας, μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που ενώθηκαν μαζί μας τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, επιμένουμε στην προσπάθεια συγκρότησης με τοπικού φορέα στις συνθήκες της κυβέρνησης αριστεράς. Επιμένουμε στο στίχημα για μια κοινή κήτη της ριζοσπαστικής αντιμνημονιακής αριστεράς στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι μπροστά στη νέα πολιτική κρίση που ολοφάνερα έρχεται, είναι απαραίτητο να επιμείνουμε στη μετοπική συγκέντρωση δύναμης ως προϋπόθεση για να στηριχθούν οι απαραίτητες, στις σημερινές συνθήκες απαραίτητες, κινηματικές και πολιτικές απαντήσεις και πιθανότατα η ανάγκη να υπάρξει και μια εκλογική απάντηση. Γιατί το ερώτημα που θα έχουμε να απαντήσουμε σε αυτές τις εκλογές, όταν θα γίνουν, δεν θα είναι προφανώς το πώς αυτή τη φορά θα υλοποιήσουμε το σύνθημα
της κυβέρνησης αριστεράς, αλλά πόσο ισχυρή ριζοσπαστική αντιπολίτευση θα βρίσκεται στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Και επιμένουμε σε αυτή την τακτική, γιατί θεωρούμε ότι απαντά και σε κάτι άλλο. Αντιμετωπίζει την τεράστια αντίφαση που διαπερνά τον κόσμο μας. Το γεγονός δηλαδή ότι από τη μια δεν έχει αποδεχθεί, δεν έχει υποταχθεί στο μνημονιακό καθεστώς, δεν το αποδέχεται ως φυσιολογική λύση, του γεγονότος ότι άλλοτε αντιδρά με μικρότερες ή μεγαλύτερες κινητοποιήσεις ή άλλοτε μένει βουβό, και ταυτόχρονα αυτό το ίδιο δυναμικό βαραίνει με την απογοήτευση και τη δυσπιστία που προκαλεί προφανώς η κατηφόρα, ο ξεφτυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ, για να το πω έτσι, ενός κόμματος που έφτασε να συγκεντρώνει τις ελπίδες του κόσμου ως κόμμα της αριστεράς. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία των κρίσεων, όπου η αποθάρρυνση των μαζών και η συκοφάντηση της αριστεράς με την πιο ευρεία έννοιά της θα παίζουν σημαντικό ρόλο, και η ίδια η ΛΑΕ δεν θα μπορούσε να είναι χωρίς προβλήματα. Και το λέμε καθαρά. Για μας, το ξεκαθάρισμα της πολιτικής της, όπου η αντιληπτότητα, η διαγραφή του χρέους, η έξοδος από την Ευρωζώνη, ο αντιρατσισμός θα ενώνονται σε ένα ταξικό ριζοσπαστικό πρόγραμμα, η δημοκρατική συγκρότησή της και η διεύρυνσή της με άλλα τμήματα της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι καθοριστικό ζήτημα. Εκτιμάμε ότι μπορεί, ότι είναι εφικτή η επιτυχής απάντηση. Και το λέμε αυτό κυρίως λόγω της πλούσιας εμπειρίας που έχουμε συσσωρεύσει μέσα από κοινές δράσεις και μέσα από την εκπαίδευση που έχουμε αποκτήσει να δουλεύουμε μαζί με άλλους, ακόμα και αν εξακολουθούν να μας χωρίζουν πολιτικές διαφορές. Για να κλείνω λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα. Έχει πλέον κλείσει ο κύκλος των πλατιών κομμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη μετά την κρίση και την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ? Και μόνο που μιλάμε για κύκλο δείχνει ότι η απάντηση είναι πιο περίπλοκη. Δεν είναι σαφές που είναι το τέλος και που είναι η αρχή. Κατανοούμε απόλυτα τις σημαντικές ζημιές που έχει προκαλέσει η δικολόγηση Τσίπρα. Κατανοούμε απόλυτα ότι έχει κατασυγκοφαντηθεί η έννοια της ενωτικής δράσης και εσωτερικά στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Όμως, όπως είπαμε, αυτή η προδοσία δεν υπήρξε αναπάντητη. Η ΛΑΕ, η δικτύωση της ριζοσπαστικής αριστεράς, η πλεύση ελευθερίας, η αντασία, ανένταχτοι και ανένταχτες σύντροφοι και συντρόφισσες μπορούν και πολύ περισσότερο πρέπει να βρουν τους τρόπους να συνεργαστούν μεταξύ τους για να τροφοδοτήσουν την πολιτική έκφραση του κόσμου μας, του κόσμου που επιμένει η αριστερά, και να τροφοδοτήσουν ξανά και τη διεθνή συζήτηση. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αφορά στις διαφορετικές χρονικότητες που αντιμετωπίζουν οι αγωνιστές της ριζοσπαστικής αριστεράς σε διαφορετικές χώρες. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε πάνω στο καθήκον να ξανασυγκεντρώσουμε κόσμο, είμαστε πάνω στο καθήκον να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη στην κοινή αριστερή πολιτική δράση. Είμαστε μετά από μια ολοφάνερη προδοσία, σε διαφορετική θέση είναι οι σύντροφοί μας στον μπλόκο, σε διαφορετική θέση οι σύντροφοί μας στους αντικαπιταλίστες μέσα στους ποδέμους, σε διαφορετική θέση οι σύντροφοί μας στη Γαλλία, όπου παρά το σημαντικό μαζικό κίνημα, η πολιτική αριστερά δεν έχει ακόμα κατορθώσει να συγκροτήσει ικανοποιητική πολιτική απάντηση. Σε αυτές τις διεργασίες ελπίζουμε ότι η ελληνική εμπειρία θα φανεί χρήσιμη για να οδηγήσει σε νικηφέρα αποτελέσματα. Για αρκετά χρόνια, τα δικά μας πεπραγμένα της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα ήταν στο κέντρο της διεθνούς συζήτησης. Ελπίζουμε ότι η δράση των συντρόφων μας στην Ισπανία, στην Πορτογαλία,
τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βρετανία και γιατί όχι στην ίδια τη Γερμανία θα ανοίξει ξανά το δρόμο για όλη την ευρωπαϊκή ριζοσπαστική αριστερά και θα δυναμώσει τα χέρια της ελληνικής ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς που σήμερα είναι αδύναμα. Γι' αυτό άλλωστε παίρνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτή η τριήμερη διεθνή συζήτηση. Ελπίζουμε ότι και εμείς από τη μεριά μας θα κατορθώσουμε να ανοίξουμε ένα νέο δρόμο για την ανασύνταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς. Σας υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε τις καλύτερες δυνάμεις μας.